Έχουμε ένα Toyota Avensis και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, εάν χτυπηθεί περιμετρικά το αυτοκίνητο από κραδασμό, εάν ανοίξει κάποια από τις 4 πόρτες και εάν γυρίσει το κλειδί στη θέση on. Λαμβάνουμε μήνυμα με συγκεκριμένη ειδοποίηση κάθε φορά για το αίτιο της παραβίασης, ημερομηνία, ώρα και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε και το σύστημά μας. Θα χτυπήσουμε εδώ στο ταμπλό για να δούμε τον κραδασμό. Οπλίζουμε πάλι. Τώρα θα ανοίξουμε μία πόρτα. Και θα γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on. Αφοπλίζουμε. Και πάμε τώρα να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, έχουμε λάβει κατά σειρά sensor alarm, είναι ο αισθητήρας του κραδασμού τη στιγμή που χτυπήσαμε το ταμπλό μας. Μετά, door alarm είναι όταν ανοίχθηκε η πόρτα και ACC alarm είναι όταν γυρίσαμε το κλειδί στη θέση on. Σε κάθε μήνυμα έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα, ημερομηνία με τη χρονιά πρώτα 2020, έκτος μήνας 16 του μήνα, 17 και 1 η ώρα και link Google Maps. Μπορούμε να ανοίξουμε και το link. Μας δείχνει Αδριανούπολος και Κωνσταντινούπολος γωνία. Η κόκκινη κουκίδα είναι το αυτοκίνητο, το στίγμα του αυτοκίνητου. Η μπλε κουκίδα που ψάχνει τώρα να βρει το σήμα είναι το GPS του κινητού μας. Μας δείχνει ακριβώς εδώ που είμαστε δηλαδή και είμαστε και κάτω από τρεις ορόφους. Τώρα, να δούμε το κόψιμο του κινητήρα. Βάζουμε μπρος το αυτοκίνητο. Και θα στείλουμε το μήνυμα για τη διακοπή του κινητήρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Βλέπουμε ταυτόχρονα και το αυτοκίνητο. Έσβησε το αυτοκίνητο και μας ήρθε και επιβεβαίωσε ότι είναι επιτυχής η διακοπή του κινητήρα. Βλέπουμε ότι μιζάρουμε και δεν παίρνει μπρος. Λοιπόν, τώρα θα στείλουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση. Αυτό είναι το μήνυμα. Λάβαμε την επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η επανενεργοποίηση του κινητήρα. Ανοίγουμε το κλειδί μας. Μιζάρουμε και το αυτοκίνητο παίρνει μπρος κανονικά, χωρίς να έχουμε check engine και προβλήματα. Αυτά.